αγαπητοί ακροατές, φίλοι της μαθητείας στη διδαχή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, χαίρετε. Αφού ο Άγιος μας είπε για όσα πνευματικά μέσα συμβάλλουν στην αναθέρμανση του ζήλου και στο ζέσταμα της καρδιάς, την πνευματική μελέτη, τις μετάνοιες, περνά στη ζωντανή σχέση με τους Αγίους προστάτες μας και την ευλάβεια προς τη Μητέρα του Θεού. Συνεχίζει να μας παρηγορεί με τη σχέση με αυτήν την πάντων προστασία. Διαβάζουμε. Γέροντα, ποια εικόνα της Παναγίας την αποδίδει περισσότερο? Η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα. Μια φορά την είδα εκεί στο καλύβι, στην Παναγούδα. Αν σου το πω, σε πόσους θα το πεις? Σε κανέναν, γέροντα. Λοιπόν, είδα σε όραμα ότι θα πήγαινα μακρινό ταξίδι και έπρεπε να ετοιμάσω τα χαρτιά μου, διαβατήριο, συνάλλαγμα κλπ. Αλλά οι υπάλληλοι δεν μου έκαναν τα χαρτιά. Εκεί ήταν πολλοί άνθρωποι, όμως δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Ποιος θα με βοηθήσει, λέω, μα δεν βρίσκεται κανένας για να ενδιαφερθεί. Είχα μια αγωνία και ξαφνικά παρουσιάζεται μια γυναίκα με λαμπερό πρόσωπο, ντυμένη στα χρυσαφένια. Είχε μια ωραιότητα, άστρα φταίω ολόκληρη. Μην ανησυχείς, εγώ θα σε βοηθήσω. Ο γιος μου είναι βασιλιάς, μου λέει, και με χτύπησε απαλά στον ώμο. Παίρνει τα χαρτιά και με μια κίνηση τα βάζει στον κόρφο της. Ω, τι κίνηση ήταν εκείνη. Ύστερα μου είπε, θα περάσετε δύσκολες ημέρες, και μου ανέφερε κάτι που έπρεπε να κάνω κι εγώ. Μετά από καιρό είδα την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα σε ένα βιβλίο και την αναγνώρισα. Κάποιος γέροντα μας ρώτησε, αφού η σωτηρία μας είναι στα χέρια του Θεού, γιατί όταν επικαλούμαστε την Παναγία λέμε «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς»? Ας πούμε, μια γυναίκα έχει γειτόνισσα τη μάνα ενός υπουργού και την παρακαλεί να φροντίσει ώστε να βρεθεί μια δουλειά για το παιδί της. Η γειτόνισσα προθυμοποιείται, όμως δεν θα βρει η ίδια τη δουλειά, αλλά θα παρακαλέσει το γιο της που ως υπουργός έχει αυτή τη δυνατότητα και θα κάνει το χατήρι της μάνας του. Έτσι και εμείς παρακαλούμε την Παναγία να μας σώσει και η Παναγία παρακαλεί τον Υιό της που έχει αυτή τη δύναμη. Και εκείνος της κάνει το χατήρι γιατί αγαπάει πολύ τη μητέρα του. Γέροντα, στην Παναγία προσεύχομαι με περισσότερη άνεση από ό,τι στον Χριστό. Μήπως αυτό είναι ανευλάβεια? Κι εγώ έτσι νιώθω. Από πολύ σεβασμό στον Χριστό νιώθω περισσότερη άνεση στην Παναγία, όπως και τα παιδιά και μεγάλα αγόρια να είναι, πηγαίνουν στη μάνα με περισσότερο θάρρος από ό,τι στον πατέρα, από σεβασμό προς τον πατέρα. Οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ευλάβεια και σεβασμό στον Χριστό συστέλλονται μπροστά στον Χριστό, ενώ στην Παναγία έχουν περισσότερο θάρρος και την πλησιάζουν άνετα, γιατί η Παναγία ανήκει στο γένος το ανθρώπινο. Καμιά φορά, γέροντα, όταν κάνω μετάνοιες, ψάλω την παράκληση της Παναγίας ή λέω τους χαιρετισμούς. Μήπως όταν κάνω μετάνοιες πρέπει να λέω μόνον την ευχή? Όχι, κάνε όπως αναπάβεσαι, γιατί και η Παναγία στον Χριστό τα πηγαίνει όλα, αλλά και με τη στοργή και την τρυφερότητά της γεμίζει την ψυχή μας από αγάπη και έρωτα προς τον Χριστό. Εγώ παρακαλώ την Παναγία να μου πάρει την καρδιά και αφού πρώτα την καθαρίσει, να την κόψει στα τέσσερα. Τρία κομμάτια να δώσει στην Αγία Τριάδα και ένα κομμάτι να κρατήσει εκείνη. Γέροντα, όταν λέω την ευχή, μπορεί να περάσει πολλή ώρα και να μην κάνω κανένα κομποσχήνι στην Παναγία, γιατί δεν μπορώ να αφήσω το όνομα του Χριστού. Φοβάσαι μήπως παρεξηγηθεί η Παναγία? Ευλογημένη, δεν είπαμε ότι οι προσευχές προς την Παναγία και προς όλους τους Αγίους απευθύνονται στον Χριστό. Να κάνεις όπως νιώθεις. Δεν παρεξηγείται η Παναγία, ούτε οι Άγιοι. Γέροντα, σε μια ατομική αγρυπνία που την αφιερώνω στην Παναγία, τι να κάνω?
να συλλογίζεσαι προηγουμένως την Παναγία. Σε αυτό μπορούν να σε βοηθήσουν και μερικά τροπάρια από την παράκληση της Παναγίας ή από το Θεοτοκάριο ή από τον ακάθιστο ύμνο. Μετά να συνεχίσεις με ευχή και ό,τι άλλο δόξει το προαιστώτη του εαυτού σου, ήγουν το τυπικό της καρδίας σου. Γέροντα, οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι δοξολογία. Δοξολογία είναι. Μπορείς να τους λες σαν ευχαριστία στην Παναγία όταν εκπληρώνει κάποιο αίτημά σου. Όχι όλο να ζητάμε από την Παναγία, αλλά να την ευχαριστούμε κιόλας. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας έχουν πολύ χάρη. Ανώνυμος τους έγραψε, να τους μάθεις απ' έξω και να τους λες και μέσα στην ημέρα. Γέροντα, δεν μου στείλατε γλυκά για τη γιορτή μου και οι αδερφές ζητούσαν κεράσματα. Έχεις δίκιο, δεν σου έστειλα γλυκά και φυσικά δεν είχες να δώσεις στις αδερφές, αλλά τις ευχές σου τις έστειλα με άλλον τρόπο. Τώρα που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και εμείς τη μητέρα μας, θα την παρακαλέσω και πάλι να σε κεράσει εκείνη με τη γλυκιά της αγάπη και στοργή και να σου δώσει πολλά θεία δώρα. Γέροντα, όταν έχω συνέχεια πτώση στον αγώνα μου, με πιάνει λύπη. Να ψέλνεις το πάντον προστατεύεις αγαθή και το πάντον θλιβωμένον η χαρά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα και η Παναγία θα σε βοηθήσει. Η Παναγία δεν μας αφήνει, μας κουβαλάει στην πλάτη της, αρκεί και εμείς να το θέλουμε και να μην κλωτσάμε όπως κάνουν τα άτακτα παιδιά. Γέροντα, θα ήθελα η Παναγία να κρατήσει και μένα στην αγκαλιά της όπως κρατάει τον Χριστό. Δεν σε κράτησε ποτέ εσένα? Δεν ένιωσες καμιά φορά σαν μωρό στην αγκαλιά της? Εγώ αισθάνομαι σαν παιδάκι κοντά της. Τη νιώθω μάνα μου. Πολλές φορές πηγαίνω και ακουμπώ στην εικόνα της και λέω «Τώρα Παναγία μου θα θυλάσω λίγο χάρη». Νιώθω σαν μωρό που θυλάζει στην αγκαλιά της μάνας του ξέγνιαστο, αμέριμνο και νιώθει τη μεγάλη της αγάπη και την ανέκφραστη στοργή της και τρέφομαι με χάρη. Γέροντα, γιατί η Παναγία άλλοτε μου δίνει αμέσως αυτό που τη ζητώ και άλλοτε όχι? Η Παναγία, όποτε έχουμε ανάγκη, απαντά αμέσως την προσευχή μας. Όποτε δεν έχουμε, μας αφήνει για να αποκτήσουμε λίγη παλικαριά. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, μια φορά, αμέσως μετά την αγρυπνία της Παναγίας, με έστειλε ένας προϊστάμενος να πάω ένα γράμμα στη Μονή Ιβύρων. Ύστερα έπρεπε να πάω κάτω στον αρσανά της Μονής και να περιμένω ένα γεροντάκι που θα ερχόταν με το καραβάκι για να το συνοδεύσω στο μοναστήρι μας, απόσταση 1,5 ώρα με τα πόδια. Ήμουν από νηστεία και από αγρυπνία. Τότε την νηστεία του 15 Αυγούστου τη χώριζα στα δύο. Μέχρι της μεταμορφώσεως δεν έτρωγα τίποτε. Την ημέρα της μεταμορφώσεως έτρωγα και μετά μέχρι της Παναγίας πάλι δεν έτρωγα τίποτε. Έφυγα λοιπόν αμέσως μετά την αγρυπνία και ούτε σκέφτηκα να πάρω μαζί μου λίγο παξιμάδι. Έφτασα στη Μονή Ιβύρων, έδωσα το γράμμα και κατέβηκα στον αρσανά για να περιμένω το καραβάκι. Θα ερχόταν κατά τις 4 το απόγευμα, αλλά αργούσε να έρθει. Άρχισα εντωμεταξύ να ζαλίζομαι. Πιο πέρα είχε μια στίβα από κορμούς δέντρων σαν τηλεγραφόξυλα και είπα με το λογισμό μου «Ας πάω να καθίσω εκεί που είναι λίγο απόμερα για να μην με δει κανείς και αρχίσει να με ρωτάει τι έπαθα». Όταν κάθισα μου πέρασε ο λογισμός να κάνω κομποσχήνη στην Παναγία να μου οικονομήσει κάτι. Αλλά αμέσως αντέδρασα στο λογισμό και είπα «Ταλέπορε,
Για τέτοια τυποτένια πράγματα θα ενοχλείς την Παναγία. Τότε βλέπω μπροστά μου έναν μοναχό. Κρατούσε ένα στρογγυλό ψωμί, δύο σίκα και ένα μεγάλο τσαμπί στα φύλλη. «Πάρε αυτά», μου είπε, «εις δόξαν της κυρίας Θεοτόκου», και χάθηκε. Τότε διαλύθηκα. Με έπιασαν τα κλάματα, ούτε ήθελα να φάω πια. Πα, τι μάνα είναι αυτή, να φροντίζει και για τις μικρότερες λεπτομέρειες. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Γέροντα, πέστε μας κάτι για την προστασία της Παναγίας. Να σας πω κάτι που έγινε στη Ρωσία. Δύο γειτονικά μοναστήρια σε μια περιοχή της Ρωσίας τα χώριζε μια γραμμή τρένου. Σε ένα πανηγύρι, κάποιοι μοναχοί από το ένα μοναστήρι πήγαν στο άλλο και μέθησαν. Καθώς επέστρεφαν στο μοναστήρι τους μεθυσμένοι, πήγαν και ξάπλωσαν πάνω στις ράγες της σιδηροδρομικής γραμμής και τους πήρε ο ύπνος. Παρουσιάζεται τότε η Παναγία στον σταθμάρχη και του λέει «Τα γουρουνάκια μου θα τα κόψει το τρένο». «Τι να είναι αυτό», λέει εκείνος, «ποια γουρουνάκια θα κόψει το τρένο». Για δεύτερη φορά παρουσιάζεται η Παναγία και επαναλαμβάνει τα ίδια. «Τα γουρουνάκια μου θα τα κόψει το τρένο». «Βρε, τι γουρουνάκια», λέει ο σταθμάρχης. Νόμισε ότι είναι κανένα κοπάδι γουρουνάκια στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πήγε να δει και τους βρήκε να κοιμούνται. Πρόλαβε και τους ξύπνησε. Θα περνούσε το τρένο και θα τους σκότωνε. Βλέπετε, η Παναγία σαν καλή μητέρα προστατεύει και προνοεί ακόμη και για τα άτακτα παιδιά της. Όσο μπορείτε να κρατάτε σφιχτά από το φόρεμα τη μεγάλη μας αρχόντισσα Παναγία για να σας βοηθάει. Εύχομαι η Παναγία που είναι η φιλόστοργος μητέρα όλου του κόσμου να προστατεύει όλες σας και όλον τον κόσμο. Αμήν. Έχει μεγάλη σημασία η αίσθηση της παρουσίας των αγγέλων στη ζωή μας για το πνευματικό μας προχώρημα. Ακούμε τον Άγιο Παΐσιο να μιλά για τις δικές του εμπειρίες πάνω στη σχέση μαζί τους και με τους Αγίους γενικά. «Γέροντα, όλοι έχουμε φύλακα άγγελο». «Ναι, όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ο Θεός του δίνει και τον φύλακα άγγελό του. Όσοι δεν είναι βαπτισμένοι δεν έχουν φύλακα άγγελο». Οι αβάπτιστοι προστατεύονται από τον Θεό, αλλά φύλακα άγγελο δεν έχουν, μόνο οι βαπτισμένοι έχουν. Τους αναλαμβάνει στο βάπτισμα και τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. «Γέροντα, ο φύλακας άγγελός μας είναι συνέχεια κοντά μας?» «Κοντά μας είναι, μας παρακολουθεί σε κάθε βήμα». «Πόσο κοντά μας?» «Ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση». «Όταν γέροντα αμαρτάνουμε, φεύγει?» «Τότε απομακρύνεται, αλλά δεν μας εγκαταλείπει. Όταν δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό με την αμαρτωλή ζωή μας, ο άγγελός μας δεν αποθαρρύνεται ώστε να μας εγκαταλείψει, αλλά μας παρακολουθεί θλιμμένος από μακριά». «Γιατί γέροντα δεν καταλαβαίνουμε την παρουσία του?» «Γιατί ακόμη δεν καταλάβαμε ούτε την παρουσία του Θεού. Τα μάτια μας είναι σκεπασμένα με ένα θαμπό πέπλο. Για να διαλυθεί το πέπλο αυτό,
χρειάζεται αγάπη και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος νιώθει την παρουσία του Θεού, νιώθει και τον φύλακα άγγελο δίπλα του και τότε οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεκτικές, αλλά και άνετες. Η προσοχή αυτή δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Κινείται με πνευματική άνεση. Η ευλάβεια, η προσοχή που έχει, του γλυκαίνουν την καρδιά και συνέχεια προσέχει για να μην του φύγει η γλυκύτητα την οποία νιώθει. Ξαπλώνει συναισθαλμένα με σταυρωμένα τα χέρια, κοιμάται με συστολή, με ευλάβεια, σηκώνεται ήσυχα. Όταν του χτυπούν την πόρτα, δεν κοιτάζει να συμμαζευτεί, είναι πάντα τακτοποιημένος. Συνέχεια φροντίζει να μην λυπήσει τον φύλακα άγγελό του. Μεγάλη κατανόηση βρίσκει ο ουράνιος φύλακας άγγελος κοντά σε έναν επίγειο αγγελοποιημένο άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ζει πνευματική ζωή και κινείται σαν φρόνιμο παιδί, ο άγγελος του δεν ταλαιπωρείται, αλλά χαίρεται δίπλα του και στο τέλος θα επιστρέψει χαρούμενος στο Θεό μαζί με την ψυχή, διότι η ψυχή έκανε ό,τι αναπαύει τον άγγελο, ό,τι αναπαύει τον Θεό. Ξέρετε όμως τι είναι, ο φύλακας άγγελος να ταλαιπωρείται χρόνια με μια ψυχή και τελικά να επιστρέψει στο Θεό με άδεια χέρια πληγωμένος. Και μόνο γι' αυτόν τον λόγο, αποφιλότιμο για τον κόπο που κάνει ο φύλακας άγγελός μου, πρέπει να αγωνιστώ για να μην πάω στην κόλαση. Γέροντα, ο φύλακας άγγελος μας βοηθάει πάντοτε? Από μας εξαρτάται πόσο θα έχουμε τη βοήθειά του. Αν πατήσουμε λιγάκι σε στερεό έδαφος, μπορεί να πατήσει και ο άγγελος και να μας γλιτώσει από έναν κίνδυνο. Αν κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, τότε και ο άγγελος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έχουν γίνει πολλά θαύματα με τη βοήθεια των αγγέλων. Συνέβη νέοι να γλιτώσουν ξαφνικά από αμαρτία κλπ. Πόση δύναμη έχει ο άγγελος? Βοηθάει ακόμη και με τη σιωπή του. Κάποτε βρισκόμουν σε αδιέξοδο. Από τη στενοχώρια αισθανόμουν να μου χτυπούν το κεφάλι με σμήλι για να μου σπάσουν το κούτελο. Τα μάτια μου κόντευαν να βγουν έξω, ιδιαίτερα το δεξί. Πόνος, πόνος ανυπόφορος. Έφερνα σβούρα, σπαρταρούσα από τον πόνο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έκανα προσευχή και ζητούσα από τον Θεό να βρεθεί ένας τρόπος να βγω από το αδιέξοδο. Και ξαφνικά βλέπω στο δεξιό ώμο τον φύλακα άγγελο. Ήταν ίσα με 12 χρονών παιδάκι. Είχε ένα όμορφο στρογγυλό προσωπάκι με στρογγυλά ματάκια. Ένα προσωπάκι φεγκοβολούσε και μόνο με την παρουσία του μου έφυγε και ο πόνος και όλα. Όχι από τη χαρά, αλλά από τη Θεία Χάρη. Η χαρά δεν διώχνει τον πόνο. Έχεις τον πόνο και χαίρεσαι συγχρόνως. Ενώ η Θεία Χάρης... Μεγάλη υπόθεση. Δεν περιγράφεται. Αν είναι έτσι, είπα, όχι με σμήλι, αλλά με βαριά ας με χτυπούν στο κεφάλι. Άξιζε να μου σπάσουν το κεφάλι και μόνο γι' αυτό. Μετά βρέθηκε και η λύση που ανθρωπίνως δεν υπήρχε. «Σας μίλησε, γέροντα?» «Όχι, μόνο με κοιτούσε». «Γέροντα, όταν βλέπεις τον άγγελο, βλέπεις τη μορφή του». «Αλλά στην πραγματικότητα πώς είναι, τον βλέπεις σαν να έχει ύλη?» «Είναι κάτι πολύ λεπτό». Ποτέ να μην ξεχνούμε ότι ο φύλακας άγγελός μας αοράτος βρίσκεται πάντα κοντά μας, μας φρουρεί και μας προσέχει. Χρειάζεται όμως και εμείς να προσέχουμε τη ζωή μας και να μην αμαρτάνουμε.
Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι Άγιοι την ημέρα της μνήμης τους δίνουν δώρα σε όσους τους επικαλούνται. Έτσι είναι? Ναι, κερνούν πνευματικά κατά ύφια. Άμα γλυκαίνουμε τους Αγίους με τη ζωή μας, μας κερνούν γλυκά πνευματικά. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω έναν Άγιο? Ποιον Άγιο θέλεις να αγαπήσεις? Τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Εσύ να κάνεις ευχή για μένα στους Αγίους Θεοπάτορες να με βοηθούν και εγώ θα εύχομαι να τους αγαπήσεις. Εάν μπορείς, να διαβάζεις κάθε μέρα το συναξάρι του Αγίου που γιορτάζει για να συνδέεσαι με όλους τους Αγίους. Η μελέτη του βίου του Αγίου της ημέρας και γενικά των συναξαρίων πολύ βοηθάει, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και παρακινείται να μιμηθεί τους Αγίους. Αφήνει τότε ο άνθρωπος στην άκρη κάθε είδος κακομεριάς και προχωρεί με λεβενδιά. Τα συναξάρια βοηθούν στην ανδρεία την ψυχική, ακόμη και στο μαρτύριο. Πώς συμβαίνει, γέροντα, Άγιοι που έχουν το ίδιο όνομα να έχουν και το ίδιο μαρτύριο? Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Αγία Μαρία υπάρχει? Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, γέροντα. Η Αγία Μαρία μαρτύριο δεν έχει, οπότε το γλιτώνεις. Έχει όμως άσκηση. Να την μιμηθείς την άσκηση για να έχετε το ίδιο συναξάρι. Ευλογημένοι, οι Άγιοι αυτοί προσπάθησαν να μιμηθούν τον Άγιό τους που τον είχαν σε ευλάβεια. Γέροντα, πώς αποκτάει κανείς φιλία με έναν Άγιο? Πρέπει να συγγενέψει με τον Άγιο. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση που έχω το όνομα Μεγάλης Αγίας και με τη ζωή μου δεν ανταποκρίνομαι. Να προσπαθήσεις να μιμηθείς την Αγία σου. Η Αγία Συγκλητική ήταν τετραπέρατη και τώρα κατήργησε τις αποστάσεις και μπορεί να κινείται άνετα στα πέρατα της γης. Εσύ τι κάνεις? Έχεις φιλία μαζί της? Την παρακαλάς να σου λαμπικάρει το νου, να τον κάνει λεπτό για να μπορείς να μπαίνεις βαθιά στα θεία νοήματα? Βλέπεις, αδερφή μου, μερικά ονόματα έχουν και ευθύνη. Σε αγαπάει πάντως η Αγία σου. Να την παρακαλάς και να επιμένεις για να σε βοηθάει. Εγώ τώρα εσχάτως έχω τεμπελιάσει και ζω με ελεημοσύνες των Αγίων που τους ζητώ συνέχεια σαν ζητιάνος, όπως και από όλους ζητώ να προσεύχονται για μένα. Οι Άγιοι με την πολύ τους αγάπη μου προσφέρουν από τον ουράνιο άρτο και από το παραδεισένιο μέλι. Γέροντα, η Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου ευωδίαζε ιδιαίτερα στη μνήμη του. Γιατί να μην ευωδιάζει, να μην κεράσει ο Άγιος τον κόσμο στη γιορτή του? Γιατί, γέροντα, τα Άγια Λείψανα δεν ευωδιάζουν πάντοτε? Είναι διάφορες περιπτώσεις. Άλλοτε μπορεί αυτός που προσκυνάει να είναι πολύ αμαρτωλός και να ευωδιάζουν τα Άγια Λείψανα για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να πάρει την καλή στροφή, να μετανοήσει. Άλλοτε μπορεί να είναι ενάρετος και να μην ευωδιάσουν για να μην πέσει στην υπερηφάνεια. Άλλοτε σε έναν ενάρετο ευωδιάζουν τα Λείψανα ενός Αγίου σαν να του δίνει ο Άγιος ένα κέρασμα. Γέροντα, μερικοί αμφιβάλλουν για την ευωδία των Ιερών Λείψανων. Η λογική φταίει. Τα Λείψανα των Αγίων έχουν χάρη Θεού. Χειμώνα καιρό ο τόπος κοντά στην Παναγούδα ευωδιάζει και στα κατουνάκια που ήμουν κοντά στον Άγιο Βασίλειο ευωδίαζε ο τόπος σε ένα σημείο. Δεν υπάρχει πια κελί εκεί, μόνο κάτι πέτρες. Πόσα Άγια Λείψανα θα βρίσκονται και σε εκείνο το μέρος? Και ποιος ξέρει πότε ο Θεός θα τα παρουσιάσει? Αλλά εδώ, αγαπητοί φυλάγιοι ακροατές, σταματούμε για σήμερα την ανάγνωση του περιπροσευχής βιβλίου του Αγίου Παϊσίου. Ως την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε! Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού».
μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε να μαθητεύουμε στους ενθαρρυντικούς για τον πνευματικό μας αγώνα λόγους του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαπρεσβειών πάντων των Αγίων και πολύ περισσότερο με τη δική του μεσητεία θα δούμε και πάλι τις δυνατότητες των Αγίων και τη χάρη τους. Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι από τον Ισαάκ. Από ποιον? Από τον Παπα Ισαάκ? Από τον Αβά Ισαάκ, να λες. Όταν μιλάμε για τον Παπα Ισαάκ, λέμε ο πατήρ Ισαάκ και τους Αγίους να τους αποκαλούμε μόνο με το όνομά τους, δεν ταιριάζει. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι λόγου χάρη στον Άγιο Γεώργιο και να λες «Γεώργη μου, κάνε μου αυτό». Αυτό έχει ανέδεια. Είχα δώσει σε έναν κοσμικό ένα μικρό τεμάχιο από το ιερό λείψανο του Αγίου Αρσενίου και μετά αυτός έλεγε «Αρσένιε, Αρσένιε, από πού και ως πού». Μήπως γέροντα το έκανε από απλότητα? Απλότητα είναι αυτή. Ούτε σε έναν άνθρωπο, αν ήταν μεγαλύτερός του, δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και πατέρας του να ήταν, πάλι δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και 2 χρόνια να ήταν μεγαλύτερός του, πάλι δεν θα τέριαζε αφού ήταν κληρικός. Πόσο μάλλον τώρα που είναι Άγιος και το έλεγε και σε άλλους, ούτε στοιχειώδη σεβασμό δεν είχε. Γέροντα, δεν υπάρχει περίπτωση να απευθύνεται κανείς έτσι σε έναν Άγιο από πραγματική απλότητα χωρίς να έχει ανέδεια? Πρέπει να έχει φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση για να μπορεί να επικοινωνήσει έτσι με τους Αγίους, να έχει φτάσει στην Αγία Παρησία της μεγάλης ευλάβειας και απλότητος. Κάποιες απλές ψυχές που είναι σαν μικρά παιδιά μπορούν να πούν με την απλότητα και την αθωότητα του παιδιού στο Θεό «Θεέ μου, πρέπει να μου το δώσεις αυτό, γιατί δεν μου το δίνεις». Θυμάστε που αναφέρω στους αγιορείτες πατέρες για έναν πατέρα που είχε παιδική απλότητα. Όταν είχε στερέψει το πηγάδι στο κελί τους, έδεσε την εικόνα του Αγίου Νικολάου από τον Χαλκά με ένα σχοινί, την κατέβασε στο ξηροπήγαδο και είπε στον Άγιο με πολύ απλότητα «Άγιε Νικόλαε, να ανεβείς μαζί με το νερό, εάν θέλεις να σου ανάβω το καντήλι». Έρχονται στο κελί τόσοι άνθρωποι και δεν έχουμε λίγο κρύο νερό να τους δώσουμε. Αμέσως το νερό άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει και η εικόνα του Αγίου Νικολάου έπλεε πάνω στο νερό. Την πήρε, την ασπάστηκε με ευλάβεια και την πήγε στο ναό. Όποιος όμως απευθύνεται με παρησία στο Θεό ή στους Αγίους, ενώ δεν έχει φτάσει σε τέτοια πνευματική κατάσταση, έχει ανέδεια και παροργίζει τον Θεό. Γέροντα, όταν αδρυπνώ στο κελί μου την παραμονή της μνήμης ενός Αγίου που ευλαβούμε, τι θα με βοηθήσει να νιώσω περισσότερο τον Άγιο? Να διαβάσεις πρώτα το συναξάρι του Αγίου, ύστερα να διαβάσεις από το Μηναίο όλα τα τροπάρια του κανόνος του Αγίου που και αυτά περιέχουν τη ζωή του. Βέβαια, οι κανόνες του Μηναίου είναι περισσότερο εγκόμια για τον Άγιο. Η πραγματική προσευχή είναι το «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών» που λέμε πριν από κάθε τροπάριο. Στη συνέχεια, να ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου για διάφορα θέματα και να κάνεις ό,τι μπορείς, μετάνοιες, κομποσχήνη κλπ, αρκεί να προσεύχεσαι. Όταν η ψυχή ζει τον Άγιο, ζητά με ευλάβεια και με πίστη τη βοήθειά του. Η προσευχή με ευλάβεια γίνεται φυσιολογικά όταν στον άνθρωπο υπάρχει ευλάβεια για τους Αγίους στους οποίους απευθύνεται. Προηγείται η γνωριμία, ύστερα έρχεται η φιλία και μετά η γλυκιά συνομιλία με σεβασμό και απλότητα.
Γέροντα, πώς αισθάνεται ο Άγιος Αρσένιος τώρα που απέκτησε ναό? Χαρά αισθάνεται, γιατί απέκτησε μανδρί και έβαλε μέσα τα πρόβατά του για να τα προστατεύει. Ο κόσμος, Γέροντα, ύστερα από την αναγνώριση ενός Αγίου, βοηθιέται περισσότερο? Φυσικά βοηθιέται. Οι Άγιοι, όταν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία, αισθάνονται υποχρέωση να μας βοηθούν. Αναγκάζονται κατά κάποιον τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους στέλνει να βοηθούν τον κόσμο. Μπορεί, Γέροντα, ένας Άγιος να ζητήσει από τον Θεό να τιμούν οι άνθρωποι τη μνήμη του? Όχι, οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Δεν λένε στο Θεό: «Θεέ μου, να τιμούν οι πιστοί τη μνήμη μου για να τους βοηθάς», ή «Όσους τιμούν τη μνήμη μου, αυτούς μόνον βοηθάς». Αλλά λένε: «Θεέ μου, επειδή τιμούν τη μνήμη μου, αντάμιψέ τους». Γέροντα, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη νιώθω περισσότερη ευλάβεια παρά στην Αγία μου. Η Αγία σου πάντως δεν ζηλεύει, γιατί αγαπάς και ευλαβείσαι περισσότερο τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Όχι μόνο επειδή πρέπει να τον ευλαβείσαι ως προστάτη του ησυχαστηρίου, αλλά και προστάτης να μην ήταν, η Αγία σου, όπως και όλοι οι Άγιοι, χαίρονται όταν είμαστε συνδεδεμένοι με οποιονδήποτε Άγιο για να βοηθιόμαστε. Οι Άγιοι είναι Άγιοι και δεν έχουν ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινες μικρότητες. Ο καθένας μας, όπως νιώθει, έτσι και βοηθιέται. Μπορεί κάποιος να ζητάει κάτι από έναν μεγάλο Άγιο και να βοηθιέται. Μπορεί κάποιος άλλος να ζητάει κάτι από έναν μικρό Άγιο και πάλι να βοηθιέται, γιατί η δύναμη του Θεού είναι που ενεργεί. Γέροντα, όταν κάποιος έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε έναν Άγιο, τι έχει συμβεί? Για να έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε κάποιον Άγιο, πρέπει ο Άγιος να του έχει μιλήσει μέσα του με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Καθένας από κάποιο γεγονός που του έχει συμβεί με τη βοήθεια ενός Αγίου έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο αυτόν. Μπορεί να είναι σοβαρό αυτό το γεγονός, μπορεί να είναι και απλό. Να, εγώ, επειδή από μικρός πήγαινα στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας εκεί στην Κόνιτσα, έχω σε μεγάλη ευλάβεια την Αγία Βαρβάρα. Η Αγία με βοήθησε και στο στρατό όταν με πήραν στους ασυρματιστές. Ενώ ήμουν αγράμματος, με βοήθησε ύστερα και στο σανατόριο μετά την εγχείρηση στους πνεύμονες. Τότε οι γιατροί μου είχαν πει ότι μόλις θα καθάριζε ο πνεύμονας, θα αφαιρούσαν τα λάστιχα και το μηχάνημα. Και ενώ θα τα έβγαζαν σε 5 μέρες, είχαν περάσει 25 μέρες και δεν τα είχαν αφαιρέσει και υπέφερα πολύ. Το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, περίμενα τους γιατρούς για να με ελευθερώσουν από το μαρτύριο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν φάνηκαν. Την Κυριακή του πρωί, που ήταν η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, λέω: «Αν ήταν να βοηθήσει η Αγία, έπρεπε να είχε βοηθήσει. Οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθουν. Τώρα ποιος θα μου βγάλει τα λάστιχα?» Είπα και κανένα δυο λόγια με παράπονο. Εγώ άναβα τα καντήλια τόσες φορές στο εκκλησάκι της Αγίας. Τι καντιλίθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το βόλευα. 2 λάστιχα να μην μου βγάλουν. Μετά όμως σκέφτηκα. Φαίνεται θα λύπησα την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν. Ξαφνικά ακούω θόρυβο. «Τι γίνεται?» λέω. «Κάποιος έπαθε κάτι?» «Έρχονται οι γιατροί», μου λένε. Δεν ξέρω τι τον έπιασε το διευθυντή και είπε στους γιατρούς πρωί-πρωί: «Να πάτε να βγάλετε τα λάστιχα του καλόγερου». Μπαίνουν στο θάλαμο και μου λένε: «Έχουμε εντολή να βγάλουμε τα λάστιχα». Της κακοφάνηκε της Αγίας Βαρβάρας, γιατί είπα κανένα δυο λόγια με παράπονο. Πρέπει να γκρινιάξεις λίγο, αλλά καλύτερα είναι να μην γκρινιάζεις. Έχει αρχοντιά άμα δεν γκρινιάζεις. Βλέπεις, ένας Άγιος άλλοτε δίνει αμέσως ό,τι του ζητάμε και άλλοτε το δίνει αργότερα. Άλλοτε ακούει τον προσευχόμενο γιατί βρίσκεται σε καλή πνευματική κατάσταση και άλλοτε γιατί κλαίει και γκρινιάζει σαν μικρό παιδί.
Γέροντα, μπορεί ένας Άγιος να με αποστραφεί λόγω της άσχημης πνευματικής μου καταστάσεως? Όχι, ευτυχώς οι Άγιοι δεν το κάνουν αυτό, αλίμονό μας αν το έκαναν. Αν δεν μας βοηθούσαν, θα ήμασταν χαμένοι. Σκεφτείτε, εκείνοι είναι επάνω στον ουρανό και αγάλλονται και εμείς είμαστε εδώ κάτω και ταλαιπωρούμαστε. Έτσι, όταν ζητάμε κάτι, είναι λίγο άδικο να μην μας ακούν. Αν, γέροντα, κάνουμε προσευχή και ζητήσουμε τη βοήθεια των αγγέλων και όλων των Αγίων, όλοι μαζί πρεσβεύουν στο Θεό για μας. Ενώνονται οι προσευχές τους. Καθένας βοηθάει αν χρειάζεται να βοηθήσει, αν μας ωφελεί δηλαδή. Γέροντα, όταν βοηθιέμαι από έναν Άγιο, να το λέω στις αδερφές? Όχι, μόνο στη γερόντισσα να το λες και να νιώθεις πολύ ευγνωμοσύνη. Δεν έχει δικαίωμα ένας Άγιος να σου προσφέρει κάτι. Πώς σας οικονομούν οι Άγιοι, από πόσα βραχυκυκλώματα σας γλιτώνουν? Τι είδατε, γέροντα, και το λέτε αυτό? Θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά είναι πολλά. Ένα μόνο σας λέω, ότι οι Άγιοι έχουν βαλθεί να μας παλαβώσουν. Και προχωρεί ο Άγιος δάσκαλός μας στα θαύματα των Αγίων και τη ζωντανή παρουσία τους, δώρα του Θεού που θερμαίνουν την καρδιά μας και κάνουν την προσευχή μας ρέουσα και δυνατή. Γέροντα, ο Άγιος Γεώργιος, ο ηγούμενος του Σινά, πώς από το Σινά βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και κοινώνησε? Πήγε και ήρθε εν ρηπή οφθαλμού. Αρπαγή ήταν. Γέροντα, εκείνη την ώρα ήταν και στο κελί του? Δεν ήταν στο κελί του. Μέσα σε δευτερόλεπτα πήγε στα Ιεροσόλυμα, κοινώνησε και με ταχύτητα μεγάλη ξαναγύρισε στο Σινά. Πετούσε, γέροντα. Σούπερ βενζίνη είχε. Ταξίδεψε με πνευματικό εισιτήριο. Πώς γίνεται, γέροντα, την ίδια ώρα ο ίδιος Άγιος να βρίσκεται σε δύο μέρη? Μόνον ο Θεός είναι πανταχού παρών. Οι Άγιοι πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο με τέτοια ταχύτητα που οι αποστάσεις καταργούνται. Δεν υπάρχουν για αυτούς κοντινές ή μακρινές αποστάσεις. Όταν ήμουν στο σανατόριο, ήταν ένας ο καημένος, χρόνια άρρωστος, Χαράλαμπο τον έλεγαν. Είχε αραβωνιαστεί και μια νοσοκόμα από το σανατόριο. Τότε οι γιατροί δεν είχαν τα μέσα για τη θεραπεία της φυματίωσης και κινδύνευε να πεθάνει. Η μάνα του, πάνω στον πόνο της, πήγε σε ένα μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής για να προσευχηθεί. Εν τω μεταξύ αυτόν τον είχαν στην εντατική και δεν άφηναν ούτε την αραβωνιαστικιά του να μπει μέσα. Κάποια στιγμή την παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και της λέει: «Μη στενοχωριέσαι, η Αγία Παρασκευή μου είπε ότι ο Χαράλαμπος θα γίνει καλά. Μου είπε ακόμη, τώρα πάω και στο σανατόριο της Λαμίας, κινδυνεύει και εκεί κάποιος». Εκείνη την ώρα ο άρρωστος έγινε καλά. Τηλεφωνεί μετά η νοσοκόμα στο σανατόριο της Λαμίας και ακριβώς εκείνη την ώρα κάποιος που κινδύνευε εκεί έγινε καλά ως εκ θαύματος. Με τι ταχύτητα πήγε η Αγία? Αν έτρεχε ένα αυτοκίνητο με τέτοια ταχύτητα, θα είχε διαλυθεί.
Εκείνη ούτε βενζίνη σου περέκαψε, ούτε τα λάστιχα χάλασαν. Γέροντα, οι άγνωστοι Άγιοι βοηθούν αφού δεν τους επικαλούμαστε. Πολλοί άγνωστοι Άγιοι βοηθούν και χωρίς να τους γνωρίζουμε. Αυτοί για μένα είναι μεγαλύτεροι Άγιοι. Δεν έχουν καμιά δόξα από τους ανθρώπους, αλλά μόνον από τον Θεό. Από μεγάλη ταπεινοφροσύνη παρακάλεσαν τον Θεό επίμονα, έτσι μου λέει ο λογισμός, να μείνουν άγνωστοι για να μην τιμηθούν από τους ανθρώπους, αλλά να συνεχίζουν να τους βοηθούν με τον ίδιο τρόπο εν το κρυπτό. Αυτούς τους αγνώστους Αγίους πρέπει να τους έχουμε σε μεγάλη ευλάβεια και να τους χρεωστούμε πολύ ευγνωμοσύνη, γιατί μας βοηθούν σιωπηλά με τις πρεσβείες τους και με το σιωπηλό τους παράδειγμα, την αφάνειά τους. Κάποτε ήθελα να γράψω για έναν πατέρα στο Άγιον Όρος που είχε κοιμηθεί. Είχα φέρει στο νου μου όλα τα περιστατικά της ζωής του που γνώριζα και ένα βράδυ κάθισα να τα γράψω. Άναψα το κερί, πήρα το μολύβι και το τετράδιο, αλλά δεν θυμόμουν τίποτε. Ούτε και το όνομά του, ενώ τον ζούσα πολύ έντονα τις ημέρες εκείνες. Έφερα στο νου μου όλο το Άγιον Όρος με τη σειρά, τα μοναστήρια, τις σκήτες, τα καλύβια, από όπου είχα περάσει. Το πήρα και από την ανατολική πλευρά, μήπως θυμηθώ κάτι. Τίποτε. Το πήρα και από τη δυτική. Τίποτε. Πήρα την χρονολογία από τότε που πήγα στο Άγιον Όρος και σκέφτηκα με ποιους πατέρες συναναστράφηκα. Τελικά, τίποτε δεν μπόρεσα να θυμηθώ. Φαίνεται, ο πατέρας δεν θέλησε να φανερωθεί. Και ο Θεός έκανε το θαύμα του. Μέχρι στιγμής, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο βίος του με είχε εντυπωσιάσει πιο πολύ από τον βίο όλων των άλλων αγιορητών πατέρων για τους οποίους έγραψα. Από αυτό κατάλαβα και ότι αν ο Θεός δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και λίγο πάλι αν φυσήξει ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος φιλόσοφος. Γέροντα, πονάει το δόντι μου. Δεν είναι καλά να πονέσεις λίγο για να ωφεληθείς και λίγο. Κάνε ένα κομποσχήνι στον Άγιο Αντίπα που βοηθάει στον πονόδοντο και θα σου περάσει ο πόνος. Έκανα, γέροντα, και δεν πέρασε. Φαίνεται κάτι θα φταίει. Αν του πεις, από τώρα θα είμαι πιο προσεκτική σε όλα, αμέσως ο Άγιος θα βοηθήσει. Ο Άγιος Αντίπας είναι μεγάλος Άγιος. Πόσο ευαρέστησε στο Θεό. Αντίπας, ο μάρτης μου, ο πιστός, λέει στην Αποκάλυψη. Γέροντα, στην ακολουθία και στην παράκληση της Αγίας Βαρβάρας, αναφέρεται ότι η Αγία θεραπεύει τις λοιμώδεις ασθένειες. Ποιες είναι οι λοιμώδεις ασθένειες? Οι ασθένειες, γέροντα, που μεταδίδονται με τα μικρόβια. Τότε, να παρακαλάτε την Αγία Βαρβάρα να σας βοηθάει για να μην μεταδίδετε το μικρόβιο της ζήλιας μεταξύ σας. Να φωτοτυπήσεις την παράκληση της Αγίας Βαρβάρας και να την μοιράσεις στις αδερφές. Η Αγία Βαρβάρα, γέροντα, είναι προστάτης και του πυροβολικού. Καλά, ένας Άγιος μπορεί να κάνει όλα τα διακονήματα.
Γέροντα, και η Αγία Ειρήνη είναι προστάτης της χωροφυλακής. Ναι, και γι' αυτό όταν καμιά φορά δεν έχεις ειρήνη, να παρακαλάς την Αγία Ειρήνη που κυβερνάει και ολόκληρο το σώμα της χωροφυλακής και φέρνει ειρήνη, να φέρνει την ειρήνη και μέσα στην καρδιά σου. Γέροντα, πολύ συχνά χάνω πράγματα και μετά χάνω χρόνο για να τα βρω. Γιατί δεν επικαλείσαι τον Άγιο Μινά που έχει ειδικότητα σε αυτό? Ο Άγιος Μινάς αμέσως φανερώνει ό,τι χάσουμε, χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ μια φορά, όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα χάσει το κλειδί από το κελί μου. Τότε κλειδώναμε τα κελιά, γιατί μέσα στο μοναστήρι κυκλοφορούσαν και διάφοροι κοσμικοί. Δεν πειράζει, λέω, θα πάω στο μαραγκούδικο. Κοιτάζω, έλειπε το κλειδί και από το μαραγκούδικο. Πάω στο βουρδουναριό, όπου έφτιαχνα τα σαμάρια για τα ζώα, και από εκεί έλειπε το κλειδί. «Πού να πάω τώρα», λέω. Άναψα τότε ένα κερί στον Άγιο Μινά και αμέσως τα βρήκα όλα τα κλειδιά εκεί που δεν περίμενα. Ένα κερί και εντάξει, υποχρεώνονται οι Άγιοι με το κερί. Τον Άγιο Μινά εγώ δεν ήξερα ότι τον εικονίζουν και καβαλάρι. Η μητέρα μου που τον είχε δει μια φορά και της έδωσε απάντηση για ένα θέμα, μου είπε ότι ο Άγιος Μινάς είναι καβαλάρης. Εγώ επέμενα και της έλεγα ότι μόνο ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος είναι καβαλάριδες. «Όχι», μου έλεγε η μητέρα μου, «αυτός που είδα ήταν με καστανό άλογο και μου είπε ότι είναι ο Άγιος Μινάς». «Ποιος είσαι», τον ρώτησα. «Ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο, ο Άγιος Δημήτριος κόκκινο. Εσύ ποιος είσαι?» «Ο Άγιος Μινάς είμαι», μου είπε. Γέροντα, μπορεί ο Άγιος Σπυρίδων να ζήτησε από τον Θεό να μείνει άφθαρτο το λείψανό του? Όχι, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Ο Θεός οικονόμησε να μείνει άφθαρτο το λείψανο για να βοηθούνται οι άνθρωποι. Και βλέπετε πώς τα έχει οικονομήσει ο Θεός. Επειδή η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος είναι κοντά στην Ιταλία και εύκολα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον καθολικισμό, έβαλε φράγμα εκεί πέρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο. Γέροντα, όταν είσαστε στο μοναστήρι, αισθάνομαι μεγάλη ασφάλεια. Όταν λείπετε και συμβεί κάποιος πειρασμός, δηλιάζω. Μη φοβάσαι, έχετε προστάτες μεγάλους κοντά σας. Να μην τους αφήνετε, να τους ενοχλείτε συνέχεια. Όταν θα χρειάζεται και η δική μου σκιά για ανθρώπινη βοήθεια, είτε από το Άγιον Όρος είτε από κοντά, θα υπάρχει. Εάν στην κοσμική ζωή τα καλά αδέρφια φροντίζουν τις αδερφές τους, πόσο μάλλον στην πνευματική ζωή που είναι ανώτερη. Γι' αυτό και σας έχω αφήσει τον θησαυρό που είχα, τον Άγιο Αρσένιο, και επόμενο είναι να είναι εδώ και η καρδιά μου, γιατί όπου ο θησαυρός, εκεί και η καρδία. Άλλωστε, σας το είχα πει, ότι πολύτιμο κι αν έχω, θα το αφήσω στη μονή σας, όπου μένει και ο Άγιος μου, ο οποίος σε κάποιον είπε, «Εγώ μένω έξω από την Θεσσαλονίκη». Γι' αυτό, αφού και ο ίδιος είπε ότι μένει εδώ, να τον παρακαλάς εκ μέρους μου, εάν διστάζεις, να παίρνει την πατερίτσα του και να βολεύει με τον τρόπο του τα ταγκαλάκια. Αυτή είναι και η δουλειά όλων γενικά των Αγίων, να βοηθούν και να προστατεύουν εμάς τους ταλέπορους ανθρώπους από τους ορατούς και αοράτους πειρασμούς. Δική μας δουλειά είναι όσο μπορούμε να ζούμε πνευματικά, να μην στενοχωρούμε τον Χριστό, να ανάβουμε το καντιλάκι στους Αγίους και να τους παρακαλούμε να μας βοηθούν. Σε αυτή τη ζωή έχουμε ανάγκη βοηθείας για να μπορέσουμε να πάμε κοντά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή, εάν ο Θεός μας αξιώσει και πάμε κοντά Του, ούτε και τους Αγίους θα κουράζουμε, αλλά ούτε και θα υπάρχει λόγος να τους παρακαλούμε να μας βοηθήσουν. Συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας να μιλά για τα θαύματα των Αγίων.
Γέροντα, φοβάμαι όταν διακονώ μόνη μου στον ξενώνα. Να κάνεις κομποσχήνη στον Χατζεφεντή για να σου πει μετά και ευλόγησον ο κλέφτης. Εγώ, γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Να παρακαλάς τον Χατζεφεντή να τα κοκαλώνει. Τι λες, δεν μπορεί? Πώς δεν μπορεί, γέροντα? Το ξέρεις ότι κοκάλωσε ένα αυτοκίνητο. Είχε ξεχάσει ο οδηγός τα κλειδιά στην πόρτα του αυτοκινήτου και το έκλεψαν. Μόλις επικαλέστηκε τον Άγιο Αρσένιο, κοκάλωσε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και έτσι αναγκάστηκαν οι κλέφτες να το παρατήσουν και να το βάλουν στα πόδια. Γέροντα, οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση στο κεφάλι. Πήγαινε να χτυπήσεις το κεφάλι σου στην Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου. Δεν είδες πώς την βόλεψε την άλλη αδελφή ο Άγιος? Έκανε την επέμβαση χωρίς νηστέρι και χωρίς να το καταλάβει ούτε η ίδια. Δόξα τω Θεώ, μην αμφιβάλλεις ότι θα βολέψει και σένα. Βοηθάει ο Άγιος Αρσένιος. Ένας γιατρός με παρακάλεσε να προσευχηθώ για το κοριτσάκι του που είναι άρρωστο. Παρακάλεσα τον Άγιο Αρσένιο και το βοήθησε λίγο. Να κάνετε κι εσείς κομποσχήνη για να αποτελειώσει ο Άγιος το θαύμα του και να γνωρίσουν οι επιστήμονες τη Θεία Επιστήμη του Θεού για να δοξαστεί το όνομά του. Το θαύμα είναι μυστήριο. Μόνο ζείτε και δεν εξηγείτε. Το μυαλό δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Γέροντα, οι άνθρωποι σήμερα δεν ευλαβούνται τους Αγίους όπως παλιά. Παλιά και αυτοί που έλεγαν ότι είναι άπιστοι είχαν μέσα τους Θεό. Θυμάμαι την εποχή που ήταν οι Ιταλοί στην Κόνιτσα, πήρε φωτιά το δάσος και διαδόθηκε ότι την είχαν βάλει οι Ιταλοί για να πάνε οι Κονιτσιώτες να τη σβήσουν και να τους συλλάβουν. Όταν το άκουσαν αυτό οι Κονιτσιώτες, σκορπίστηκαν και άφησαν το δάσος να καίγεται. Οι Ιταλοί πήγαν και βρήκαν τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν άπιστος, και του είπαν: «Πού είναι οι άνθρωποι?» «Στις δουλειές τους», απάντησε εκείνος. «Και γιατί δεν πήγαν να σβήσουν τη φωτιά?» τον ρώτησαν. «Α, εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις», τους λέει, «έχουμε τον Άγιο Νικόλαο». Η Μητρόπολη της Κόνιτσας τιμάται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου. Εκείνη τη στιγμή, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε κανένα σύννεφο στον ουρανό, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Όταν είδαν το θαύμα αυτό οι Ιταλοί φοβήθηκαν. «Γέροντα, υπάρχει περίπτωση ένας Άγιος να μην κάνει θαύματα?» «Το αν θα κάνει ένας Άγιος θαύματα ή όχι, αυτό είναι θέμα του Θεού. Τα πολλά όμως θαύματα των Αγίων μένουν άγνωστα». Τίποτε δεν είναι δύσκολο για το Θεό και για έναν Άγιο που έχει παρησία στο Θεό. Ο Χριστός είπε: «Θα σας δώσω δύναμη να κάνετε θαύματα περισσότερα και μεγαλύτερα από όσα έκανα εγώ». Αυτός ο λόγος του Χριστού δείχνει και την ταπείνωσή του και τον πλούτο της χάριτος που μας δίνει. Είναι συγκινητική η ταπείνωση του Χριστού. Έδωσε στους Αγίους την χάρη και την δύναμη να ανασταίνουν ακόμη και νεκρούς όπως εκείνος. Εδώ όμως, αγαπητοί μας αδελφοί, η ώρα μας τελείωσε. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Ως τότε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οδηγώντας μας ο Άγιος Παΐσιος στην άσκηση της προσευχής, μας παρηγόρησε με τη συμπαράσταση στον αγώνα μας, της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αρχίζει σήμερα πάλι με μια σύντομη αναφορά στη ζωντανή παρουσία τους
για να προχωρήσει στη συνέχεια στο περιεχόμενο της προσευχής. Διαβάζουμε. Γέροντα, θα ήθελα να δω τον Άγιο Αρσένιο. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι επικίνδυνο, γιατί ο εχθρός μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι, διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια, αφού σου κολλήσει το «κάτι είσαι», θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο εχθρός με τη φαντασία. Γι' αυτό να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια, αλλά να μην επιδιώκεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι, είναι δική του δουλειά. Όταν γέροντα εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας τρίτος τον βλέπει. Δεν υπάρχει κανόνας αυτό. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του, άλλοτε τίποτε. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από τον Τίμιο Σταυρό και πήγα στην Παναγούδα, το καλύβι ήταν εγκαταλελειμμένο. Ίσα που βόλεψα κάπως ένα κελί για να μείνω. Είχα πάρει μαζί μου ό,τι πράγματα είχα. Τα μηνέα τα είχα ακόμη στα κουτιά. Ήρθε η ώρα να κάνω εσπερινό, αλλά πού να βρω τα μηνέα. Πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Είχα χάσει όμως και τα γυαλιά και δεν έβλεπα τα μικρά γράμματα από το ημερολόγιο για να δω τον εορταζόμενο Άγιο να κάνω κομποσχήνη για τον εσπερινό. 3/4 έψαχνα. Τίποτε. Θα περάσει η ώρα ψάχνοντας, είπα. Ας πω, Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αφού έκανα κομποσχήνη στο Χριστό και στην Παναγία, ύστερα άρχισα να λέω. Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι της ημέρας. Τη νύχτα πάλι, για να μην χάσω μερό με το ψάξιμο των γυαλιών, έλεγα το ίδιο. Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τότε βλέπω μπροστά μου έναν αξιωματικό λαμπροφόρο με πολύ αγάπη και πατρική στοργή να με πλησιάζει με καλοσύνη και να μου σκορπάει μια ανέκφραστη αγαλίαση. Επειδή τον είδα τόσο πολύ καλό, έλαβα το θάρρος και τον ρώτησα. «Πού υπηρετούσατε και πώς λέγεστε?» Εκείνος μου είπε. «Είμαι ο Άγιος Λουκυλιανός». Εγώ όμως δεν άκουσα καλά και τον ρώτησα. «Ο Άγιος Λογκίνος?» «Όχι», μου απάντησε, «ο Άγιος Λουκυλιανός». Επειδή το όνομά του μου φάνηκε παράξενο, τον ξαναρωτάω. «Ο Άγιος Λουκιανός?» «Όχι», μου απάντησε πάλι εκείνος. «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Τότε του είπα. «Έχω και εγώ τραύματα από τον πόλεμο». Δίπλα στον Άγιο στεκόταν και ένας νεαρός γιατρός με άσπρη ποδιά. Ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, στον οποίο είπε να με εξετάσει. Αφού με εξέτασε, άκουσα που έλεγε τη διάγνωση στον Άγιο Λουκυλιανό. Τα τραύματά του έχουν θεραπευθεί. Μόνο για το δίπλωμα θα τα λάβουμε υπόψη μας. Στη συνέχεια ένιωθα μεγάλη χαρά και διπλή ξεκούραση. Έψαξα καλά, βρήκα τα γυαλιά και κοίταξα στο ημερολόγιο. Ήταν η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού. Το απόγευμα πήγα σε κάποιους γνωστούς μου πατέρες και διάβασα και το συναξάρι του Αγίου. Ακόμη ο Άγιος με χορταίνει με την αγάπη του και με ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά με την παραδεισένια χαρά που μου έδωσε. Thank you.
γέροντα, προσεύχομαι για κάποιον και νιώσω κατάνοιξη, τότε σταματώ να εύχομαι για εκείνον και κάνω ευχή για τον εαυτό μου. Γιατί δεν έχει ανάγκη εκείνος από προσευχή? Έχει, γέροντα, αλλά σκέφτομαι να κάνω εκείνη την ώρα ευχή για μένα, γιατί δεν ξέρω πότε θα νιώσω πάλι κατάνοιξη. Καλά, εσύ να καλοπερνάς και για τον άλλον να λες «δε βαριέσαι». Τουλάχιστον να λες «ελέησον ημάς». Μέσα στο «ημάς» περιλαμβάνεται και ο εαυτός σου και όλοι οι άλλοι. Εγώ λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, ελέησε όλους και μένα το κτίνος». Πολύ βοηθάει να χωρίζουμε την προσευχή μας σε τρία μέρη. Ένα για τον εαυτό μας, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή, γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι αμέτρητοι. Γέροντα, νιώθω ότι δεν θα μου φτάσει όλη μου η ζωή για να ζητώ το έλεος του Θεού. Θα σε ελεήσει ο Θεός, μόνο να προσεύχεσαι απλά και συνέχεια, ζητώντας ταπεινά το έλεος του για τον εαυτό σου και για όλους τους ανθρώπους. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού και αγωνιζόμαστε χωρίς άγχος, ταπεινά, με φιλότιμο, ο Θεός θα δώσει και σε εμάς και στους άλλους ό,τι χρειάζεται. Μήπως, γέροντα, εκτός από το έλεος του Θεού, χρειάζεται να ζητώ και κάτι άλλο? Μέσα στο έλεος του Θεού υπάρχουν όλα, αλλά αν χρειάζεσαι και κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να το ζητήσεις από τον Θεό. Γέροντα, ο Μέγας Βασίλειος λέει, στην προσευχή σου, μετά τη δοξολογία που θα κάνεις, να ζητάς μόνο τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοεί? Εννοεί να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ύστερα όλα τα άλλα προστεθήσετε ημίν, όπως είπε ο Χριστός. Όχι να ζητάμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και να ξεχνάμε τον προορισμό μας. Η Αγία Γραφή, γέροντα, λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως απέφευγαν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον», δεν ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Μια μέρα υπέφερα πολύ. Κι εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάραψα λίγο, είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο, κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα. Αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά στο τέμπλο. Ήταν στυφό κρασί, φάρμακο, όπως με ωφελεί. Την ίδια ημέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Γέροντα, αν ζητήσω κάτι από το Θεό με όλη μου την καρδιά, θα μου το δώσει? Αν σε συμφέρει, θα σου το δώσει. Αν δεν σε συμφέρει, πώς να σου το δώσει? Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι που επέμεναν να τους δώσει ο Θεός βασιλιά, ενώ τους προειδοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι γι' αυτό? Έγινε βασιλιάς ο υπερήφανος Σαούλ, που τους έβαζε βαρύς φόρους και τους βασάνιζε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι καλό, ενώ δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι φύση αγαθός, γνωρίζει τι χρειάζεται για τον καθέναν. Γι' αυτό να λέμε «Θεέ μου, ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήσει, αλλά εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι συμφέρει στην ψυχή μου. Γεννηθεί το θέλημά σου». Οπότε,
όταν με την καρδιά μας πούμε «γεννηθήτω το θέλημά σου», θα γίνει το θέλημα του Θεού που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Ο Άγιος μας βλέπει αρχάριους και σοφά αρχίζει από πολύ απλά πράγματα. Είναι αφροσύνη από μέρους μας να στρεφόμαστε στα βαθέα της προσευχής πριν τον καθαρισμό από τα πάθη. Και ο πνευματικός μας αγώνας για αυτόν τον καθαρισμό, είτε υγιείς είμαστε είτε άρρωστοι, χρειάζεται την ενίσχυση από την προσευχή μας. Ας συνεχίσουμε όμως την ανάγνωση. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει «Πώς ζητάς να αγαπήσεις τον Θεό, ενώ δεν έχεις καθαριστεί από τα πάθη?» Αν κάποιος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει πόθο να αγαπήσει τον Θεό, μπορεί αυτό να έχει μέσα ανέδεια? Όχι, γιατί να έχει ανέδεια? Αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί από τα πάθη και συγχρόνως θέλει να αγαπήσει τον Θεό. Παράλληλα, γίνονται και τα δύο. Αν όμως κάποιος αδιαφορεί για τα πάθη του και ζητά στην προσευχή του να αγαπήσει τον Θεό, αυτός έχει ανέδεια. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι το δόρημα στην προσευχή είναι ανάλογο με την πίστη και με τη θερμότητα της καρδιάς. Εσύ τι ζητάς από τον Θεό? Να με απαλλάξει, Γέροντα, από τη σκληρότητα και να μαλακώσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. «Ζητείτε και θα λάβετε», είπε ο Χριστός. «Αν αυτό που ζητάς είναι καθαρό και για το συμφέρον σου, θα το λάβεις. Αν ζητάς από τον Θεό δύναμη για να προσεύχεσαι να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να βοηθήσει τους άλλους, αυτό είναι καλό και θα σου το δώσει. Αν όμως ζητάς να σου δοθεί το χάρισμα της προσευχής για να νιώθεις ευχαρίστηση, χαρά στην προσευχή, πώς να σου το δώσει?» Γέροντα, μερικές φορές εύχομαι να μου δώσει ο Θεός θείο φωτισμό. Είναι σωστό το αίτημά μου? Να προσπαθήσεις πρώτα και εσύ και μετά να ζητάς και από το Θεό τον θείο φωτισμό, γιατί ο Θεός θέλει πρώτα τη δική μας προσπάθεια και ύστερα δίνει ό,τι του ζητάμε. Να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι, να προσέχεις και να ενεργείς με σύνεση και μετά θα έρθει ο θείος φωτισμός. Όταν ας υποθέσουμε σε ρωτούν για ένα θέμα, να μην βιάζεσαι να απαντήσεις, αλλά να ζητάς από τον Θεό να σε φωτίσει. «Θεέ μου», να λες, «φώτισέ με να πω αυτό που πρέπει» και ο Θεός θα σου δίνει λόγο ανάλογα με την περίπτωση. Η βιαστική απάντηση είναι του μυαλού, ενώ η απάντηση που περνά μέσα από την προσευχή είναι του Θεού. Γέροντα, η έλλειψη εγρηγόρσεως με κάνει να φοβάμαι να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει σε κάποια προσπάθειά μου, γιατί βλέπω ότι δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Να ζητάς τη βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να τον παρακαλάς να σου δίνει και εγρήγορση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σου δώσει. Είναι σωστό, Γέροντα, να παρακαλούμε το Θεό να πάμε στον Παράδεισο? Εγώ δεν παρακαλώ τον Θεό να πάω στον Παράδεισο. Τον παρακαλώ να με βοηθάει να μην τον στενοχωρώ με την συμπεριφορά μου. Όμως, αν πάω στην κόλαση, δεν θα λυπήσω τον Θεό. Επομένως, ούτε αυτό θα γίνει αφού τον παρακαλώ να με βοηθήσει να μην τον στενοχωρώ.
«Γέροντα, τον τελευταίο καιρό έχω πρόβλημα με την καρδιά και φοβάμαι μήπως πάθω κάτι». «Μη φοβάσαι. Όλοι κάτι πρέπει να έχουμε, γιατί όταν έχουμε κάτι, καθόμαστε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει». «Γέροντα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε να γίνω καλά». «Δεν σε συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Αν κάνεις υπομονή με πίστη στο Θεό, θα πάρεις σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη του Αγά. Διάβασα κάπου ότι ένας άρρωστος παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα να τον κάνει καλά. Ο Άγιος όμως δεν τον θεράπευε και αυτός συνέχιζε να τον παρακαλεί. Τελικά θεραπεύτηκε. Όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, είδε ότι εξαιτίας της θεραπείας του έχασε πολλά στεφάνια. Τότε είπε στον Άγιο Παντελεήμονα, «Γιατί με θεράπευσες, αφού γνώριζες ότι θα χάσω τα στεφάνια?» «Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού σε θέματα υγείας?» «Πρώτα θα εμπιστευθείς το Θεό και μετά το Θεό θα εμπιστευθείς τον άνθρωπο, τον γιατρό». «Μια δύσκολη αρρώστια, γέροντα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε?» «Πριν καταφύγετε σε γιατρούς, να προηγείτε προσευχή, αγρυπνία, για να βοηθήσει ο Θεός και να φωτίσει τους γιατρούς. Βάλτε και λίγο λαδάκι από την καντήλα του Αγίου Αρσενίου, πιείτε και λίγο αγιασμό, διαβάστε και κανέναν ψαλμό». «Γέροντα, εξαιτίας της αρρώστιας μου, δεν ανταποκρίνομαι στα πνευματικά μου καθήκοντα και αυτό με στενοχωρεί». «Και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, ούτε κομποσχήνια ούτε μετάνοιες, μόνο δόξαση ο Θεός να λες, αυτό αρκεί». «Όταν, γέροντα, είμαι άρρωστη και πονάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή». «Η προσευχή σε αυτήν την περίπτωση έχει και κόπο και πόνο, έχει και άσκηση, γι' αυτό εισακούεται πιο πολύ από την προσευχή που κάνεις όταν είσαι καλά. Να αγαπάμε λίγο και τον πόνο. Η αρρώστια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, την δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρό». Θυμάμαι ο καημένος γερο Γαβριήλ στα Καρούλια είχε πόνους, πόνους και όταν πονούσε έψελνε. Ήταν τεντωμένο συνέχεια κάτω. Έλεγε, «Μου λένε σταυρός, σταυρός, αλλά καρφιά δεν έχω. Χωρίς καρφιά, τι σταυρός είναι?» «Πόσο καιρό κράτησε αυτό, γέροντα?» «Αρκετό διάστημα, κάνα 2 χρόνια. Ήταν τελείως μόνος του. Και να δείτε, το κελί του είχε ανοίξει από κάτω μια ρογμή και χειμώνα καιρό έφερνε από τη θάλασσα ένα αεράκι φρέσκο-φρέσκο. Αλλά εκείνος, μέσα στους πόνους και στο κρύο, έψελνε και δοξολογούσε τον Θεό». Στην αρρώστια η ψαλμωδία είναι φάρμακο και βαριά άρρωστος να είναι κανείς και να πονάει πολύ, άμα ακούσει ψαλμωδία, μαλακώνει ο πόνος του. Αν μπορεί και ο ίδιος λίγο να ψάλει, τότε το γλεντάει. «Να, εγώ απόψε που πονούσα, έψαλνα στη διαπασόν. Όσο κουράγιο είχα, το έδωσα εκεί. Ξέρεις πόση δύναμη μου έδωσε αυτή η ψαλμωδία?» Τώρα ο Άγιος Παΐσιος στην ταπεινή προσευχή για τους άλλους. «Γέροντα, μερικές φορές όταν βλέπω πόσο υποφέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή για τον εαυτό μου.
Την προσευχή για τον εαυτό μας δεν την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι απαραίτητη σαν μια προετοιμασία για να σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευπρεπές ένδυμα. Για να μπορείς να δεις τον πόνο των άλλων, χρειάζεται να έχεις κατά κάποιον τρόπο τακτοποιημένο τον εαυτό σου. Και όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, τότε και ένα «Κύριε ελέησον» να πεις για τους άλλους, αυτό το «Κύριε ελέησον» έχει μεγάλη δύναμη, γιατί έχει πολλή ταπείνωση, η οποία ελκύει το μεγάλο έλεος του Θεού. Γέροντα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πολλή προσευχή για τον εαυτό μου, αλλά ξεχνώ τους άλλους. Κοίταξε, για να γίνει η επέκδυση του παλαιού ανθρώπου, χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για τον εαυτό μας. Όταν όμως φουντώσει ο θείος έρωτας, τότε ξεχνά κανείς τον εαυτό του και εύχεται για τους άλλους. Εσύ, αφού πρώτα κάνεις λίγη ευχή για τον εαυτό σου, να θυμάσαι μετά τον ταλαιπωρημένο κόσμο γενικά και εκείνους που απομακρύνθηκαν από το Θεό και τους κεκοιμημένους που δεν αξιοποίησαν τα χρόνια που τους χάρισε ο Θεός για να τον πλησιάσουν και μεταμελούνται τώρα, ανώφελα πια, και να λες την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Έτσι συμπεριλαμβάνεις την προσευχή σου και τον εαυτό σου και όσους σου ζήτησαν να ευχηθείς, αλλά και όλον τον κόσμο. Με απασχολεί γέροντα ο πόνος των ανθρώπων, αλλά δεν έχω παρησία για να ζητήσω από τον Θεό να βοηθήσει. Μου λέει ο λογισμός, με την κακομοιριά που έχεις, πώς θα σε ακούσει ο Θεός? Μην ακούς το ταγκαλάκι που σε πιάνει από τα δεξιά και σε απελπίζει. Να λες, Θεέ μου, είμαι κακομοίρα, αλλά άκουσέ με, γιατί εξαιτίας μου αδικούνται οι άλλοι. Κάποτε, σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός στο Άγιον Όρος προσευχήθηκε ως εξής. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ρίξε λίγη βροχή, όχι για μας. Εμείς καλόγυροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το υστέρημά του θα δώσει και σε μας. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση, θα με άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός, όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου. Βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή. Κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους». Σε μία μισή ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στο Άγιον Όρος. Εδώ βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τον Γέροντα Παΐσιο που έκρυψε την ταυτότητά του. «Γέροντα, όταν κάνω προσευχή για τον κόσμο, μου λέει ο λογισμός πως με συχαίνεται ο Θεός, γιατί άφησα τον δικό μου νεκρό και πάω να θάψω τους νεκρούς των άλλων». «Τον δικό σου νεκρό δεν τον έθαψες όταν έγινες μοναχή? Να λες, Θεέ μου, πώς να ακούσεις εμένα την ανάξια δούλη σου? Αλλά δεν είναι κρίμα που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και βασανίζεται? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον». Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον του με αγάπη και ταπείνωση και αγωνίζεται έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητός του, ο Θεός δεν τον συχαίνεται, αλλά βοηθάει και τον ίδιο, βοηθάει και τους άλλους. Ο Θεός συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς. Για άλλη μια φορά, αδελφοί ακρότες, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος με απλότητα και γλύκα μας βοήθησε να βηματίσουμε στην προσευχή και την αγάπη. Ευγνώμονες ως την επόμενη συνάντηση, σας αφήνουμε για απόψε. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει
η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου.